Το μαρτύριο της έλλειψης νερού συνεχίζεται για πέμπτη ημέρα για τους κατοίκους στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε νερό να ρίξουμε τις τουαλέτες, μπάνιο να κάνουμε, πιάτα να πλύνουμε, ούτε να μαγειρέψουμε. Έχουμε τίποτα, καθόλου νερό. Μέχρι πότε, άγνωστο. Έρχεται τη νύχτα και σταματάει 5-6 ώρα. 5-6 ώρα σταματάει. Τι κάνετε, πώς αντέχετε, πώς Λίγο μαζεύαμε ώρα 3, πλέναμε τα πιάτα, τώρα ήρθαμε εδώ. Η αναζήτηση, έστω και λίγων σταγόνων νερού, έχει εξελιχθεί σε πραγματική οδύσσια, με κατοίκους, ακόμη και ηλικιωμένους, να γυρίζουν από πάρκο σε πάρκο αναζητώντας κοινόχρηστες βρύσες με τρεχούμενο νερό. Τσικωνόμαστε νύχτα, παίρνουμε νερό, η ώρα 5, τώρα ήρθαμε πάλι να πάρουμε νερό, να γεμιστούμε. Ψάχνουμε βρύσες από εδώ και από εκεί για να βολευτούμε. Μέχρι και τα εμφιαλωμένα νερά έχουν εξαντληθεί σε πολλά καταστήματα και όσοι βρίσκουν κάπου φροντίζουν να προμηθευτούν μεγάλες ποσότητες. Τίποτα, ούτε τουαλέτα, ούτε κουζίνα, ούτε τίποτα. Νεκρώνουν τα πάντα. Παρά τις εκτιμήσεις της εταιρείας ίδρυυσης και αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οποίες από σήμερα το πρωί θα είχε αποκατασταθεί η υδροδότηση στην πόλη, οι κάτοικοι δεν είδαν σταγόνα νερό στις βρύσες τους, καθώς όπως αναφέρει νέα ανακοίνωση της ΕΙΑΘ, το νερό που φτάνει μέσω του επισκευασμένου αγωγού δεν είναι κατάλληλο και ως εκ τούτου γίνεται έκπληξη του αγωγού της Αραβισσού. Μάλιστα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΙΑΘ, δεν μπορεί να υπάρξει ακριβές χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση της υδροδότησης. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η κατάσταση αυτή θα εξομαλυνθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, χωρίς να μπορούμε με ακρίβεια να προσδιορίσουμε πότε, δηλαδή ότι θα πέσει η θολότητα του νερού που έρχεται από την Αραβισσό, έτσι ώστε να μπορεί να διοχετευτεί και αυτό στην πόλη. Έτσι, η ΕΙΑΘ ανακοίνωσε νέες διακοπές νερού σε διάφορες περιοχές, προκειμένου, όπως αναφέρει, να ανακουφίσει περιοχές που εμφανίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα υδροληψίας το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με αυτές, από τις 5 το απόγευμα και για ένα 24ωρο θα διακοπεί η υδροδότηση στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Γαλήνης, Παλαιοκάστρου, στον Εύωσμο, στο Κορδελιό, στην Ευκαρπία, στα Πεύκα και σε τμήμα της Πολύχνης και των Μετεώρων, όπως και στη Χαλάστρα και στο Ανατολικό. Από αυτή τη διαχείριση θα εξασφαλίσουν παροχή νερού οι Σικές, η Τούμπα, η Χαριλάου, οι υψηλές περιοχές του Αγιάννη, η Πηλαία, το Πανόραμα και η Καλαμαριά. Στην έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε για το θέμα η Διευθύντρια του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη, οι δήμαρχοι της πόλης εμφανίστηκαν λαύροι κατά της διοίκησης της ΕΙΑΘ, υποστηρίζοντας ότι έγινε κακή διαχείριση του νερού και ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες. Δεν θα λυθεί άμεσα. Υπάρχει έλλειψη σε ποσότητα νερού. Γίνεται μια προσπάθεια από ό,τι μας είπαν να γίνει μια κατανομή, να δίνονται σε μια περιοχή μια στην άλλη. Δυστυχώς η ζημιά ήταν μεγάλη και το να πω να κάνω κόσμος υπομονή είναι πολύ. Εμείς θα ζητήσουμε όταν τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, θα ζητήσουμε και καταλογισμό ευθυνών και συγκεκριμένα μέτρα για όλους αυτούς οι οποίοι ενώ διοικούν έναν δημόσιο οργανισμό κατάντησαν τη δεύτερη πόλη της χώρας επί πέμπτη συνεχή μέρα να μην έχει σωστή τροφοδοσία. Όταν λείπουν το 1/3 του νερού και δεν έχεις άπειρους χειρισμούς στη διάθεσή σου, όχι γιατί δεν τους ξέρεις, αλλά γιατί δεν είναι έτσι φτιαγμένο το σύστημα, ότι δεν μπορεί να υπάρχει η απόλυτη δικαιοσύνη στο ωράριο και στην κατανομή του χρόνου υδροδότησης στις διάφορες περιοχές της πόλης. Ο δήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καλλιτετζίδης, μάλιστα, ζήτησε παρέμβαση του εισαγγελέα. Αφενός μεν θα υπάρξει αυτεπάγγελτη κίνηση την εισαγγελία, αλλά είμαστε και δήμαρχοι αποφασισμένοι για την προστασία των περιοχών μας και των συμπολιτών να απευθούμε και εκεί. Την ύπαρξη ευθυνών παραδέχτηκε και η Υφυπουργός Εσωτερικών Μαρία Κόλια Τσαρουχά. Προφανώς υπάρχουν ευθύνες. Το θέμα δεν είναι να λυθούν σήμερα. Το πρόβλημα και αυτό που ενδιαφέρει είναι να πάρουν γρήγορα οι Θεσσαλονικείς, οι πολίτες της πόλης, να πάρουν νερό. Ο πρόεδρος της ΕΙΑΘ πάντως ξεκαθάρισε πως η βλάβη εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης και έγινε άμεση επέμβαση και δεν υπήρχε διαρροή νερού εδώ και 3 μήνες, όπως υποστήριξε με ερώτηση που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Καλαφάτης.